στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Μύρνης στο σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο, απονέμει τις βεβαιώσεις παρακολούθησης του τέταρτου κύκλου σπουδών. Θα μιλήσω και σαν Νίκος Σιούτας. Και θα πω το εξής. Το ξεκίνησα πριν και είπα ότι αν με ρωτήσατε, δάσκαλε, αυτά αρκούν. Θα προσπαθήσω και πάλι να περάσω από την πόρτα του Δημαρχού, αλλά σε επίπεδο σκέψης. Τη σκέψη να την κάνω λόγο και να τη μοιραστώ μαζί σας. Και θα πω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε το νέο ΣΥΛΑΠ. Το νέο ΣΥΛΑΠ που θα μπορούσε, μιλάω πάντα σαν Νίκος Σιούτας, να συνεργαστεί, να συνδεθεί με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Να περάσουμε σε ουσιαστική χρηστικότητα του παραγόμενου έργου. Αλλά και από τη διαχείριση της γνώσης σε παραγωγή γνώσης μέσω μικροτεχνικών ανάπτυξης δεξιοτήτων για ενηλίκους, αξιοποιώντας τόσο τη σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη εκπαίδευση. Να φέρουμε κοντά τους νέους, πράγμα που δεν καταφέραμε σε προηγούμενους κύκλους και που θα αναδειχθεί μέσα από την ερευνήτρια που θα μας πει στη συνέχεια σε κάποιους στόχους που πετύχαμε ή δεν έχουμε πετύχει. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παντελή Καλογρίδη, Γενικό Γραμματέα του Δήμου της Νέας Μύρνης. Καλησπέρα, κύριε Παντελή. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Βλέπουμε ότι ο θεσμός του σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου συνεχίζεται επιτυχώς. Πώς σκέφτεστε στο άμεσο μέλλον να παρέχετε κάποια γνώση? Ναι, αφού κλείσαμε και τον τέταρτο κύκλο των θεματικών, τον οποίο όπως ακούσατε, έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα συνολικά 868 άτομα. Σκεπτόμαστε ο πέμπτος κύκλος να είναι με άλλες θεματικές, οι οποίες βεβαίως να ενδιαφέρουν την πλειονότητα των πολιτών δημοτών. Είμαστε μία επιτροπή στην οποία μελετάμε όλες τις προτάσεις για θεματικές, τις οποίες θα ανακοινώσουμε σύντομα. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη μικρή συμβολική και μπορώ να πω και συγκινητική εκδήλωση για την παραλαβή των βεβαιώσεων παρακολούθησης, διότι νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που δεν μπήκαμε με ζόρι το ζόρι στη γνώση, αλλά με τη θέλησή μας. Κοντά μας έχουμε την κυρία Ανθή Κουτσούπη, η οποία είναι ερευνήτρια του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου. Καλησπέρα, κυρία Ανθή. Καλησπέρα σας. Ο θεσμός του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου φαίνεται ότι λειτουργεί επιτυχώς. Εσείς έχετε αναλάβει το έργο της ερευνήτριας. Σε τι συμπεράσματα έχετε καταλήξει μέχρι στιγμής? Αυτή τη στιγμή κάνουμε αξιολόγηση του Σύγχρονου Λαϊκού Πανεπιστημίου στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην εκπαίδευση ενηλίκων και είμαστε στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Οπότε συμπεράσματα δεν έχουμε ακόμα. Γίνεται η έρευνα σαν μελέτη περίπτωσης εδώ στο Δήμο μας και αφορά μόνο το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Νέας Μύρνης. Πολύ σε μικρό χρονικό διάστημα από τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να γίνει μια αντίστοιχη εκδήλωση σαν τη σημερινή και να παρουσιάσουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο κύριος Αργυρίου Μιχαήλ. Κύριος Δημαρίδης Γεώργιος Εμμανουήλ. Από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Μύρνης για το nstv.gr, Ευαγγελία Ουζουνίδου.